Σε μονάδα αρνητικής πίεσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου νοσηλεύονται από χθες δύο νέα κρούσματα κορονοϊού. Πρόκειται για έναν 70χρονο από τη Λάρισα, το τεστ διάγνωσης του οποίου έγινε σε ιδιωτικό κέντρο, αλλά και ο 77χρονος Γερμανός τουρίστας από το Βόλο. Με τις δύο νέες περιπτώσεις, ο αριθμός των κρούσματων του κορονοϊού ανήλθε στη Θεσσαλία σε 14, 11 στη Λάρισα, 2 στο Βόλο και 1 στα Τρίκαλα, ενώ συνολικά εξετάστηκαν χθες 37 δείγματα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων ο βουλευτής Χρήστος Κέλλας και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του εμφανίζει σημάδια βελτίωσης, καθώς ο κύριος Κέλλας παραμένει απείρετος. Στο μεταξύ, συντριπτικό είναι το ποσοστό συμμόρφωσης των Λαρισαίων στα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Αστυνομία εδώ και 4 ημέρες δεν έχει ρίξει πρόστιμο σε κανέναν πολίτη. Και σήμερα στο κέντρο η κίνηση ελάχιστη, με εξαίρεση τις τράπεζες και κυρίως στα ATM, όπου υπάρχει ακόμη και ουρά. Ενώ ορισμένοι πολίτες μεταβαίνουν και στο Δημαρχείο. Ο Δήμος Λαρισαίων, στα πλαίσια των γενικών μέτρων αλλά και ειδικών που παίρνει, λειτουργεί σε πλήρη ετοιμότητα σε όσες υπηρεσίες πρέπει να παρέχει προς τους πολίτες την υποστήριξη, όπως η καθαριότητα, η πολιτική προστασία, η τεχνική υπηρεσία, για να μπορεί να επιλύει και προβλήματα καθημερινότητας που υπάρχουν, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα, και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες με το προσωπικό ασφαλείας, μέσα όμως όχι από την διαζώσεις παρουσία των πολιτών, αλλά μέσα από τα email και από την ηλεκτρονική διαδικασία την οποία έχουμε καθιερώσει. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτές τις κοινωνικές δομές και ειδικά το κοινωνικό συσίτιο που αφορά σε 150 ανθρώπους και το οποίο έχει περιέλθει στην ευθύνη του Δήμου μετά από αδυναμία της Μητρόπολης. Οι κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργούν στα τηλέφωνα τα οποία έχουμε δώσει και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης, αλλά και η βοήθεια στο σπίτι και το συσίτιο το οποίο ανέλαβε ο Δήμος Λαρισαίων να δίνει και στις 150 και πλέον οικογένειες που η Μητρόπολη αδυνατεί αυτή τη στιγμή να δώσει. Θα υπάρξει άμεσα και η λειτουργία ενός μιας ιστοσελίδας, η οποία θα είναι προσβάσιμη από όλους, και ενώ το από όλους και από άτομα με αναπηρία, για να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε με ένα ποικίλο περιεχόμενο τη δυνατότητα και της πληροφόρησης και της υποστήριξης και της δημιουργικής απασχόλησης, διότι το σύνθημα είναι «μένουμε σπίτι», για να βγάλουμε απ' έξω την όποια επέκταση και διασπορά του ιού και γρήγορα να είμαστε όλοι έξω.